Είναι θολό ή περνάνε τα χρόνια επιλυτικά. Λοιπόν, εδώ καταχωρούμε το username και τον κωδικό. Έτσι, το email, επιβεβαιώνουμε τον κωδικό, ονοματεπώνυμο και αφημί. Έτσι. Λαμβάνουμε ένα email για επιβεβαίωση της καταχώρησης και αυτό είναι notification ότι έχει ενεργοποιηθεί η καταχώρηση. Κλικ για να μπείτε στο σύστημα. Δήλωση στοιχείων. Ανοίγουμε, εδώ επιλέγουμε αν είμαστε νομικό πρόσωπο, ατομική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο. Υπάρχουν αυτές οι τρεις επιλογές. Προχωρούμε τα στοιχεία της επιχείρησης, υπεύθυνος κατά τον νόμο, η φύση της... Παιδιά, δεν βλέπω, κάτσε να έρθω εκεί. Λοιπόν, η νομική μορφή της επιχείρησης... Η νομική μορφή της επιχείρησης, σε ποια δοή υπάγεται, έτσι, το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου και καταχώρηση του αρχείου των μετόχων. Έτσι, επιλέγετε το αρχείο, το καταχωρείτε και προχωρείτε. Εδώ πέρα είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία εκδότη και διευθυντή και στο κάτω μέρος της σελίδας, έχουμε τον αριθμό των εργαζομένων και με τη σχέση απασχόλησης. Η υπεύθυνη δήλωση εδώ είναι ηλεκτρονική, αλλά βέβαια ακριβώς κατά τον νόμο και με τις νόμιμες συνέπειες, εάν τα στοιχεία τα οποία έχουν καταχωρηθεί δεν είναι ακριβή. Αποθήκευση και εδώ πέρα έχουμε την επιβεβαίωση. Έτσι, είναι η συνολική καρτέλα. Και αυτή η τελευταία είναι, Λευτέρη, τι είναι αυτή η τελευταία? Είναι η σύντμηση της καρτέλας. Είναι η κατάσταση, της δήλωσης, είναι υπό έγκριση. Είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα... να ετοιμάσουμε αυτή τη σύντομη παρουσίαση, ήταν για να δείξουμε απλώς ότι είναι μια πάρα πολύ σύντομη και απλή διαδικασία. Θα υπάρξει μια περίοδος 3 μηνών, στην οποία θα πρέπει να γίνει η καταχώρηση και μετά βεβαίως η επικοινωνία η δική μας με τους φορείς του Δημοσίου θα διασφαλίσει ακριβώς αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή, ότι η κρατική διαφήμιση θα διανέμεται σε ιστοσελίδες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο Μητρό. Νομίζω ότι, και για να μην παρεξηγούμε, αυτή η ρύθμιση δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα και για να λυθούν όλα τα προβλήματα και της διαφάνειας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, είναι πολλοί παράγοντες που πρέπει να ενεργοποιηθούν. Έτσι, η διαφάνεια προϋποθέτει και την αυτοδέσμευση του δημοσιογράφου, ένα κώδικα δεοντολογίας ο οποίος πρέπει να ακολουθείτε, διότι αν αυτή τη στιγμή κάποιος από εσάς με ρωτήσει μπορεί η τάδε υβριστική καθόλου ιστοσελίδα να γραφτεί στο Μητρό, ναι μπορεί. Εάν, δεν θέλω να πω όνομα τώρα για να μην κάνω διαφήμιση ας πούμε, σε έναν άνθρωπο με τον οποίο λόγω αποχής δικηγόρων δεν έχει ασχοληθεί μαζί του η δικαιοσύνη ή για άλλους λόγους άλλες κρατικές δομές και άλλη κρατική λειτουργία. Αλλά αυτό είναι ακριβώς και η απόδειξη ότι δεν ασχολούμαστε εμείς με το περιεχόμενο. Έτσι, πάμε σε μία πρώτη χαρτογράφηση του χώρου του διαδικτύου. Εδώ όμως πιστεύουμε βαθιά ότι ανοίγει μία πάρα πολύ σοβαρή δυνατότητα, όπου εάν ο καθένας από τη θέση του ανταποκριθεί, νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα στο τι σημαίνει διαδικτυακή ενημέρωση στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Σταματώ εδώ. Περνάμε στις ερωτήσεις.
Θα παρακαλούσα ο καθε ένα σημείο από εσάς να λέει το όνομα και το μέσο το οποίο εκπροσωπεί. Το διαδικτυακό. Όχι, μπορούν και απ' τα άλλα. Μπορούν. Ξεκινήσω από την κυρία. Η κυρία είναι... Μ' ακούτε? Ναι. Η κυρία είναι η Σόνια Χαϊμεντά. Είμαι από την αμυγός διαδικτυακή παίκτρια DPG, που διαχειρίζεται αρκετά sites. Έχω πάρα πολλές απορίες. Δεν θέλω να φάω το χρόνο όμως των υπολείπων συναδέρφων, γιατί είναι πάρα πολύ ειδικά αυτά που θέλω να ρωτήσω. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό είναι, αφού πω ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό και πολύ αναγκαίο πραγματικά και το γνωρίζουμε αυτό από την πράξη, αν ο αριθμός των εργαζομένων θα περνάει ονομαστικά ή θα δηλώνει κάποιος ένα αριθμό, ας πούμε 30, 40, 50, θα πρέπει να περνάει ονοματεπώνυμα, ΑΜΚΑ, κωδικό ΕΦΚΑ και σιγά σιγά θα λέμε ότι μπορεί αυτή να είναι σε ένα κοινό ταμείο και ενδεχομένως να είναι ισότιμη με τους δημοσιογράφους που εργάζονται στα παραδοσιακά μέσα. Αυτό είναι μία ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση είναι, ωραίο το software, αλλά δεν μας έχετε πει αν θα υπάρχει μια παράλληλη νομική υπηρεσία που θα ενεργοποιείται αυτόματα έτσι ώστε να κυνηγάει τον κλέφτη. Έτσι. Το τρίτο που θέλω να ρωτήσω είναι αν θα μπορεί να είναι από άλλη έδρα πλην της Ελλάδας η έδρα και το αφημί, ας πούμε, μπορεί να είναι μια κυπριακή εταιρεία, μπορεί να είναι μια offshore, μπορεί να είναι μια βουλγαρική εταιρεία. Υπάρχουν και τέτοιες. Έτσι και όλο και περισσότεροι δημοσιογράφοι φεύγουν στη Βουλγαρία για τους ευνόητους λόγους. Ή θα πρέπει να είναι μόνο μια ελληνική εταιρεία καθώς έχουμε το domain name GR. Ας περιοριστώ σε αυτά, έχω και άλλα, αλλά αν δω ότι στο τέλος μου μένουν ακάλυπτες αυτές οι απορίες, θα επανέλθω. Ευχαριστώ πολύ. Για τους εργαζόμενους, όχι, δεν θα χρειάζεται, δεν θα απαιτείται η ονομαστική καταγραφή. Και έκανα, υπονόησα μία απάντηση στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας κατά την εισήγησή μου. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων προϋποθέτει την οργάνωσή τους και την πίεση και προς την πολιτεία και προς τα συνδικάτα να κάνουν αυτό που πρέπει. Εδώ πέρα δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα ούτε το εργατικό δίκαιο να αλλάξουμε, ούτε το δίκαιο περί λογοκλοπής. Υπάρχει δίκαιο περί λογοκλοπής. Μπορούμε με το software αυτό, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάμε, Λευτέρη, το διαγωνισμό. Μέσα στη βδομάδα θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός και ελπίζουμε περί το τέλος του καλοκαιριού να είμαστε έτοιμοι. Δεν θα υποκριθούμε ότι δια αυτής της πρωτοβουλίας θα λύσουμε ως διαμαγείας και τα εργασιακά ζητήματα τα οποία υπάρχουν στον χώρο του διαδικτύου και άλλα ζητήματα διαφάνειας. Θα έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να ξέρει, να γνωρίζει εγκαίρως και άμεσα εάν έχει πέσει θύμα λογοκλοπής και να κρίνει εάν και κατά πόσο θα υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντά του. Τώρα για την έδρα, μιλάμε για εταιρείες με ελληνικό αφημί. Έτσι. Καλησπέρα, Σωτήρης Μανιάτης από την Εφημερίδα των Συνταχτών. Η συνάδελφος... Θα παρακαλούσα, θα το φροντίσουμε. Θα το φροντίσουμε. Εντάξει. Θα παρακαλούσα να μην έχουμε. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω... Αφού δεν θα υπάρχει αυτή η ονομαστική εγγραφή των εργαζομένων, με ποιο τρόπο θα γίνει το έλεγχος, θα γράφει ο καθένας ό,τι νούμερο θέλει, δηλαδή 50 άτομα, 100 άτομα, πώς θα γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ των ιστοσελίδων που έχουν προσωπικό 4-5 άτομα και αυτών που έχουν 30-35 πραγματικό προσωπικό? Αν δεν γίνει μια άλλη επεξεργασία, νομίζω ότι θα υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Και το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι μεταξύ των τριών μηνών που λέτε, από αυτούς τους τρεις μήνες και μετά θα αρχίσει να έχει κανείς δικαίωμα να εγγράφεται για τις κρατικές καταχωρήσεις, για τη κρατική διαφήμιση. Άρα, δηλαδή, από 15 Σεπτέμβρη και μετά θα μπει αυτή η διαχείριση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για τον αριθμό των εργαζομένων,
Επαναλαμβάνω, δεν θα υποκριθούμε εδώ πέρα ότι με αυτή την πρωτοβουλία θα λύσουμε προβλήματα πάρα πολλών επιπέδων. Απαιτείται υπεύθυνη κατά τον νόμο δήλωση για τον αριθμό των εργαζομένων και υπάρχουν άλλα υπουργεία τα οποία μπορούν να κάνουν τους ελέγχους εάν αυτά ισχύουν ή όχι. Όπως, ας πούμε, είναι άλλο υπουργείο έχει την ευθύνη για να δούμε αν τηρείται η εργασιακή νομοθεσία. Έτσι, δεν θα, για καμία στιγμή εδώ πέρα δεν θα υπονοήσουμε εμείς ότι με αυτή την πρωτοβουλία λύθηκε το πρόβλημα. Θα είναι λάθος μήνυμα. Για να λυθεί αυτό το δομικό πρόβλημα χρειάζεται και η πολιτεία να κάνει αυτό που πρέπει. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει την άποψη ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Αλλά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι και μέρημνα της πολιτείας βεβαίως, αλλά και κυρίως μέρημνα και των ίδιων και των οργανώσεών τους. Α, και για την κρατική διαφήμιση, ναι, βεβαίως αυτή η διαδικασία θα, με το που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταχώρησης, της καταγραφής των εταιριών στο Μητρό, μετά θα ξεκινήσουμε και θα απαιτούμε και από τις από τους κρατικούς φορείς, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, υποβάλλουν τα διαφημιστικά τους προγράμματα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, να είναι συμβατοί πλέον με τον νόμο. Και υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Εδώ τώρα θα πρέπει να δούμε λίγο και τα νομικά βήματα, οι οποίες δεν είναι στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οι τράπεζες. Το ηθικό, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν και αυτές να λειτουργήσουν στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης. Θα διερευνήσουμε τις επόμενες μέρες εάν υπάρχουν ή δύναται να εφαρμοστούν κατάλληλα νομικά εργαλεία ώστε να το διασφαλίσουμε αυτό. Όπως γνωρίζετε, έχουμε πάρει μια πολύ σοβαρή, νομίζω, και θετική πρωτοβουλία για τη δημοσιοποίηση της διαφημιστικής δαπάνης των τραπεζών. Και, συγγνώμη. 43-74-16. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι αυτό ενδεχομένως να ήταν ένα επόμενο βήμα. Κύριε Υπουργέ, Αντώνης Ατζολέτος από το Sky. Μία ερώτηση σε σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες. Υπάρχει μία ανακοίνωση της ΕΙΤΙΣΕ σήμερα, στην οποία αναφέρεται πως δεν έχουν γίνει ακόμα οι σχετικές ανακοινώσεις σχετικά με τον αριθμό των γενικών και θεματικών αδειών και έχει αφαιθεί να εννοηθεί ότι μπορεί να δοθεί και πέμπτη γενική άδεια πλην των θεματικών. Είστε σε θέση να μας δώσετε κάποιον αριθμό σε σχέση με τις γενικές και τις θεματικές άδειες? Ευχαριστώ. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά εφόσον με ρωτάτε, θα επαναλάβω αυτό που είπα και σε μια προηγούμενη συνέντευξή μου. Ότι θέμα αριθμού των αδειών μπορεί να ηγερθεί μόνο εάν και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημοπρασίας επιτυχώς. Και αφού ολοκληρωθεί, υπάρχει δεδηλωμένο ενδιαφέρον. Γι' αυτό προφανέστατα δεν μπορούμε να δεσμευτούμε, διότι ξέρετε, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα εγείρονται ζητήματα προστασίας των συμφερόντων αυτών που ήδη θα κατέχουν άδεια από το διαγωνισμό, οι οποίοι προφανώς δεν θα επιθυμούν να υπάρχουν και περαιτέρω άδειες. Εργασιακές σχέσεις, ώστε να μην είναι μισή δουλειά, γιατί εμείς αυτό καταλαβαίνουμε. Κάνετε ένα Μητρό, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο. Μέχρι να κινητοποιηθούν τα αρμόδια υπουργεία, θα σέρνουν τη μαύρη εργασία στο ίντερνετ. Και δεύτερο, σε αυτή τη διαδικασία απευθυνθήκατε στις ενός δημοσιογράφου. Θα πω για το πρώτο μόνο. Κοιτάξτε, αν δείτε, επαναλαμβάνω. Η αρμοδιότητα του Υπουργείου Επικρατείας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης δεν είναι η καταπολέμηση της μαύρης εργασίας. Η καταπολέμηση της μαύρης εργασίας είναι αρμοδιότητα άλλου Υπουργείου. Αποκτούμε όμως ως κυβέρνηση ένα. Ακούστε με λίγο, ακούστε με μια στιγμή, ακούστε με, σας παρακαλώ. Αποκτούμε όμως ένα εργαλείο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να κάνουμε
πιο άρτιους και αποτελεσματικούς ελέγχους. Έτσι. Τώρα, σε σχέση με τον διάλογο, νομίζω ότι η παρούσα πρωτοβουλία έχει συζητηθεί εκτενώς, αναλυτικά, εξαντλητικά, κατά τη διάρκεια της ψήφισης του σχετικού νόμου. Δεν είναι φρέσκια, δεν είναι δηλαδή... περίμενα εγώ δηλαδή, πραγματικά σκεφτόμουν τι θα απαντήσω αν κάποιος από εσάς με ρωτούσε γιατί καθυστερήσατε. Διότι πρόκειται για ύλη ψηφισμένου νόμου από το προηγούμενο έτος. Έτσι. Λευτέρη, θες να συμπληρώσεις κάτι? Θέλω να πω γενικά το Μητρό φέρνει διαφάνεια σε τρία επίπεδα. Πρώτα απ' όλα διαφάνεια στο ιδιοξιακό καθεστώς, το οποίο δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι ισχύει, πώς κάποιοι παίρνουν τα URL και πώς λειτουργούν ως επιχειρηματίες, ενώ στην πράξη δεν είναι επιχειρηματίες. Δεύτερον, διαφάνεια όσον αφορά την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις. Είπατε κάτι το οποίο μπορεί να συμφωνώ κι εγώ, αλλά είναι μια υπόθεση εργασίας. Όχι, είναι, μπορεί να είναι πραγματικότητα, αλλά επιτρέψτε μου, σαν μεθοδολογία... εντάξει. Ναι. Δουλεύει με μία απασχόληση. Αλλά δουλεύει κοπηλάτσα γαλέρα 12 ώρες την ημέρα με 127 αναρτήσεις. Αλλά φαίνεται και τετράωρο. Ναι, ναι, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά ακούστε με λίγο όμως να μιλήσω. Λίγο. Παρακαλέσω τώρα ο διάλογος. Αυτό να που περιοριστεί. Λέτε, μπορώ να το συμμεριστώ κι εγώ, αλλά να κάνουμε λίγο μια χαρτογράφηση να δούμε τελικά και το τι ισχύει και στο διαδίκτυο. Διότι αυτό που λέτε μπορεί να ισχύει και στην τηλεόραση. Μπορεί να ισχύει και στο ραδιόφωνο. Δεν θα το κάνουμε σε διάλογο. Ερώτηση, απάντηση για να προχωρήσουμε και σε άλλο συνάδελφό σας. Διότι... σεβαστό είναι αυτό που λέτε το ενδιαφέρον. Είναι καλό που υπάρχει ενδιαφέρον. Ελπίζω και οι επαγγελματικές ενώσεις να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους δημοσιογράφους στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Ένα πρώτο βήμα ενίσχυσης διαφάνειας ως προς ιδιοκτησιακό καθεστώς όσον αφορά την απασχόληση στο διαδίκτυο και το τρίτο και πιο σημαντικό όσον αφορά την κρατική διαφήμιση. Διότι αν το πιο κομβικό ερώτημα σε αυτό είναι πόσο είναι η κρατική διαφήμιση. Ποιος γνωρίζει εδώ μέσα ή στα Υπουργεία ή παντού πόσο είναι το ποσό που δίνει το κράτος για τη διαφημιστική προβολή των φορέων του. Και η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει. Όμως φέτος είχαμε τρεις σημαντικές παρεμβάσεις. Η μία ήταν αυτή με πρωτοβουλία του κ. Δραγασάκη, ο 4374 του 16, που υποχρεώνεται πλέον και οι τράπεζες να δημοσιοποιούν το ποσό που δαπανούν για διαφημίσεις, χορηγίες κτλ. Η δεύτερη είναι η επέκταση της εποπτείας της κρατικής διαφήμισης από τη Γενική Γραμματεία με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 23-12 του 2015, όπου ουσιαστικά και έχει αποδώσει πάρα πολύ. Για παράδειγμα, είδαμε φέτος όλες οι περιφέρειες καταθέσαν τα προγράμματα διαφημιστικής τους προβολής. Για πρώτη φορά ο ΕΟΤ κατέθεσε πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ο νόμος ισχύει αυτό από τον 23-28 του 95, γνωστός και ως νόμος του Βενιζέλου, και από το ΠΔΔ το 261 του 97, οι οποίοι μάλιστα είχαν και ένα ενδιαφέρον στοιχείο, σας το λέω, ότι το 90% της διαφημιστικής του προβολής του δημοσίου πρέπει να πηγαίνει στην τηλεόραση και στον τύπο. Και επειδή στην Ελλάδα έχουμε και θέματα συγκέντρωσης ιδιοκτησίας, στα παραδοσιακά τουλάχιστον μέσα, καταλαβαίνετε τι αυτό σημαίνει. Όμως ακόμη και αυτός ο νόμος δεν εφαρμόστηκε. Ενώ φέτος έχουμε συγκεντρώσει περισσότερα ποσά και φακέλους και μάλιστα κατατεθειμένους με αιτιολόγηση ως προς το πού προορίζονται αυτές οι δαπάνες, τα οποία αναλογούν όσα στα τρία προηγούμενα χρόνια. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό είναι το Μητρό Online Media. Γιατί μετακινείται σταδιακά η ενημέρωση στο διαδίκτυο, μετακινείται όμως και η διαφήμιση. Άρα το Μητρό Online Media είναι ένα μέτρο υπέρ της διαφάνειας, είναι ένα μέτρο το οποίο κινείται σε μια λογική καταστατικής αυτορύθμισης, δηλαδή ο καθένας να κάνει τη δουλειά του σωστά, το κράτος να διασφαλίσει ότι τα λεφτά των πολιτών δεν πάνε σε λαθρόβια site του διαδικτύου και σε συμμορίες εκβιαστών ή άλλους που εκμεταλλεύονται την εργασία απλών ανθρώπων και των δημοσιογράφων. Ελπίζουμε ότι οι επαγγελματικές ενώσεις θα κινητοποιηθούν πιο ενεργά στο να γράψουν τους ανθρώπους του διαδικτύου ως μέλη τους και βέβαια ελπίζουμε και ότι οι εκδότες του διαδικτύου θα συζητήσουν πιο ενεργά θέματα διοντολογίας κτλ.
Βίκη Σαμαρά, News 24/7. Με ποια κριτήρια θα μοιράζεται η κρατική διαφήμιση στα site που θα γίνουν μέλη του Μητρώου Online Media, π.χ. Με κριτήρια στατιστικά? Και μια δεύτερη ερώτηση, θα τεθούν και κάποια κριτήρια? Από όσο καταλαβαίνω, απλώς υπάρχει υποχρέωση να αναφέρει κανείς τον αριθμό των εργαζομένων και τις εργασιακές σχέσεις. Θα μπουν και κάποια κριτήρια ως προς το πόσους εργαζόμενους και με ποιες εργασιακές σχέσεις πρέπει να έχει μία ιστοσελίδα? Και μια τρίτη, αν μου επιτρέπετε, γιατί αργήσατε τόσο τελικά? Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν νομίζω ότι αργήσαμε. Νομίζω ότι είχαμε δρομολογήσει όλες τις διαδικασίες. Και πιστέψτε με ότι οι εργαζόμενοι στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης έχουν υπερβεί αυτόν για να μπορέσει να δρομολογηθεί η διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, η οποία έχει δρομολογηθεί τώρα και για την οποία διαδικασία είμαστε όλοι πολύ περήφανοι. Μια διαδικασία η οποία 27 χρόνια δεν έχει προχωρήσει και με το που ολοκληρώθηκε κατά το μέγιστο αυτή η διαδικασία, πρέπει να σας πω ότι είμαστε 99% έτοιμοι και σε επίπεδο λογισμικού για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Έχουμε συνεργαστεί με ελληνικά πανεπιστήμια για να επιλέξουμε τη βέλτιστη ρύθμιση για τη διεξαγωγή της. Έχουμε απασχολήσει εταιρείες ορκωτών για τον έλεγχο των φακέλων. Είναι μια διαδικασία άρτια, μια διαδικασία η οποία έχει αντικειμενικοποιηθεί μέχρι εκεί που δεν παίρνει και ακόμα παραπέρα. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και τα θετικά αποτελέσματα που όλοι προσδοκούμε. Αυτή η διαδικασία λοιπόν δρομολογήθηκε αμέσως μόλις μπορέσαμε να αποφορτίσουμε λίγο τον όγκο της δουλειάς που αφορούσε αυτή την διαδικασία της δημοπρασίας. Το δεύτερο ερώτημα ήταν... Αν εκτός από υποχρέωση καταγραφής του αριθμού εργαζομένων θα μπουν και κάποια κριτήρια, δηλαδή, ναι, για παράδειγμα ότι δεν μπορεί να είναι στο Μητρώο Online Media μια ιστοσελίδα που απασχολεί έναν ελάχιστο αριθμό ή με μη πλήρες, ναι, εργασιακές σχέσεις. Ελάχιστο αριθμό δεν νομίζω ότι μπορούμε να ορίσουμε. Αλλά εδώ πέρα κάνουμε ένα βήμα προς τη διαφάνεια. Τώρα για το τρίτο θέμα θα ζητήσω από το Λευτέρη να... Εμείς δεν λέμε στους φορείς που να διοχετεύσουν τη διαφημίση τους. Θα επιλέξουν αυτοί. Απλώς αυτό που ζητάμε είναι ότι πρέπει να είναι αιτιολογημένοι. Δηλαδή, ανοίξεις μια καμπάνια π.χ. που αφορά θέματα υγείας από το Υπουργείο Υγείας, έναν εποπτευόμενο φορέα, φανταζόμαστε ότι κάποια site τα οποία έχουν μια θεματική που αφορά την υγεία δικαιολογείται περαιτέρω. Αυτό που κάνει το Μητρώο είναι ότι δεν θα επιτρέψει σε κανένα φορέα του δημοσίου να δίνει τα χρήματά του σε ένα site το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο. Δηλαδή σε μια επιχείρηση η οποία φοβάται να πει σε ποιον ανήκει, να δείξει τη μετοχική της σύνθεση και βεβαίως δεν έχει εργαζόμενους δημοσιογράφους. Αυτό θεωρούμε ένα σημαντικό βήμα. Δεν μπορούμε να βάλουμε κριτήριο για τον αριθμό γιατί επίσης δεν θέλουμε να αδικήσουμε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι, δηλαδή ο χώρος της εξυγίανσης και της διαφάνειας αφορά όλες τις επιχειρήσεις και ο στόχος μας δεν είναι να γίνει μια ρύθμιση η οποία θα ευνοήσει συγκεκριμένα συμφέροντα επιχειρήσεις και τα λοιπά. Και θέλω επίσης να συμπληρώσω με το προηγούμενο αυτό που έγινε με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 50, ότι πλέον όλοι οι φορείς του δημοσίου πρέπει να καταθέσουν το πρόγραμμα διαφημιστικής τους προβολής στη Γενική Γραμματεία, όπως και τον απολογισμό τους. Εάν δεν το κάνουν, δεν θα υπάρχει εκταμείευση από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. Και πιστεύουμε θα το κάνουν όλοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν σας προξενεί μια εντύπωση ότι ο Δήμος Αθηναίων, που έχει τεράστια μπάτζετ, δεν είχε καταθέσει ποτέ φάκελο? Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δήμαρχοι προηγούμενοι, χωρίς να θέλω να αφήσω κάποια σκιά, μπορεί να μην το γνώριζαν, αλλά πάντως χρησιμοποιούσαν κάποια κονδύλια κατά το δοκούν, έτσι. Άρα θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση το όλο βήμα. Καλημέρα. Γκολεμά λέγομαι, είμαι από τη Real News. Ήμουν νιά και γέρασα, κύριε Υπουργέ, περιμένοντας τις άδειες, περιμένοντας διάφορα Μητρώα. Καλοδεχούμενο, τέλος πάντων. Μία ερώτηση έχω να κάνω.
πόσο κοστίζει η εγγραφή και αν αυτό έχει να κάνει, αν είναι ένα μικρό site ή ένα πολύ μεγάλο και καθιερωμένο, και γιατί να είναι προαιρετικό και όχι απαραίτητο το να μπουν όλοι στα Μητρώα. Έχεις βάλει τιμή και δεν με ειδοποίησες. Όχι, δεν υπάρχει κόστος. Χρειάζεται μόνο λίγος χρόνος να αφιερωθεί. Δεν υπάρχει τίμημα που πρέπει να καταβληθεί. Αλλά η διεθνής εμπειρία, νομίζω στην Ουγγαρία είχαν κάνει μία ρύθμιση στην οποία ήταν υποχρεωτική η καταγραφή στο Μητρό, όπου εκεί εγέρθηκαν δικαίως ή αδίκως, δεν έχει σημασία, άλλου τύπου ζητήματα. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε αρκετά θετικά κίνητρα, ούτως ώστε μία κανονικά λειτουργούσα διαδικτυακή ενημερωτική πύλη να μην έχει κανένα λόγο να μην εγγραφεί. Έτσι, είναι και η κρατική διαφήμιση και το λογισμικό λόγο κλοπής και, εν πάση περιπτώσει, ένα βήμα προς τη διαφάνεια, το οποίο όποιος δεν το κάνει θα δώσει λαβές να διερωτάται ο περίγυρος γιατί αυτό δεν γίνεται. Τώρα, είπατε, ήμουν 9 και γέρασα. Κοντέψαμε να γεράσουμε εμείς, κυρία Γκουλεμά. Άλλος η κυβέρνηση. Όχι, κυβέρνηση. Το θυμάμαι, το θέμα των αδειών και εγώ. Αλλά με τις άδειες και μετά. Αυτά. Ευχαριστώ. Δεν μου είπατε γιατί είναι προαιρετικό και όχι απαραίτητο. Σας είπα ότι η διεθνής, κοιτάξαμε λίγο τη διεθνή εμπειρία. Ναι, ναι, και όπου είχε γίνει, όπου είχε γίνει υποχρεωτικό. Έχετε δίκιο. Ναι. Τάσος από CNN Greece. Θα ήθελα λίγο να επιμείνω στο ερώτημα που είχε κάνει και πριν η συνάδελφος. Από τη στιγμή που εγγράφεται ένα μέσο, με ποια κριτήρια μπορεί να διεκδικήσει κρατική διαφήμιση? Θα υπάρχει, για παράδειγμα, το κριτήριο της επισκεψιμότητας? Ο κύριος Κρέτσος έκανε λόγο για συνάφεια, για θεματική συνάφεια. Είναι αναμφίβολα ένα ενδιαφέρον κριτήριο, αλλά έχει και κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθεί μια δεξαμενή δεκάδων χιλιάδων ιστοσελίδων, οι οποίες να έχουν φτιαχτεί μόνο και μόνο για να μπουν μέσα στο e-media και να διεκδικήσουν κρατική διαφήμιση και τίποτα παραπάνω. Έχετε προβλέψει αυτό το σκηνικό που θα δημιουργηθεί? Και θα ήθελα και μία ακόμη συμπληρωματική ερώτηση, να μας πείτε λίγα πράγματα παραπάνω σχετικά με το λογισμικό της λογοκλοπής, το οποίο, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εσείς και εμείς που είμαστε εδώ από αυτή την πλευρά, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με τα ενημερωτικά μέσα. Οπότε θα θέλαμε λίγα παραπάνω στοιχεία για να κατανοήσουμε καλύτερα και τη λειτουργία του και να μπορέσουμε να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με αυτό. Κοιτάξτε, ναι. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της συνάφειας, αλλά και το θέμα της επισκεψιμότητας. Έτσι. Είναι προφανές ότι αν κάποιος κρατικός φορέας επιλέξει να σπάσει το budget του σε δεκάδες ή εκατοντάδες ιστοσελίδες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί ακριβώς γι' αυτό, αυτό θα βγάζει μάτι. Δηλαδή, και θα υπάρχει, πρέπει να σας υποσχεθώ, και μία διελκυστίνδα μεταξύ του εν λόγω κρατικού φορέα και των δικών μας υπηρεσιών. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει και μία στοιχειώδης, έτσι, δεν μπορείς να πας σε βάθος και να επιβάλλεις ως Γενική Γραμματεία, ως Υπουργείο Επικρατείας, ακριβώς το πού θα καταδεθώ, αλλά είναι προφανές ότι το κριτήριο και της συνάφειας και της επισκεψιμότητας πρέπει να είναι αυτά που θα επικρατούν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των επικοινωνιακών προγράμματων. Τώρα, για το λογισμικό, δεν ξέρω τι άλλες λεπτομέρειες, το πώς θα λειτουργεί, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε κάποιο τεχνικό. Αλλά θα υπάρχει, φαντάζομαι, ένας μηχανισμός ειδοποίησης του πατέρα της είδησης ή της μητέρας της είδησης. Του μέσου ή του δημοσιογράφου? Του μέσου. Και εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, θα είναι και ο καθένας στη θέση να αποφασίσει το πώς θα διεκδικήσει τα νόμιμα για τον εαυτό του. Λευτέρη. Ναι, θα είναι ένα software το οποίο θα είναι σε real time, δηλαδή μετά από 30 λεπτά δημοσίευσης ενός κειμένου, θα μπορεί ο ιδιοκτήτης του, αυτός που έχει τον κωδικό, τέλος πάντων, που χειρίζεται το Μητρό, την εγγραφή, να βλέπει πώς έχει αναπαραχθεί,
γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για το τι είδους λογοκλοπή μιλάμε. Αν μιλάμε για ένα απόλυτο copy-paste, αν μιλάμε για ποσοστά, αν σου έκλεψε μόνο τον τίτλο, αν έχει γίνει μερική παράφραση. Υπάρχουν δηλαδή και τέτοια θέματα. Βέβαια, στο νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα του 1993, βάζει ένα πάρα πολύ σαφές πλαίσιο προς το τι μπορεί να θεωρείται. Αν για παράδειγμα έχουμε μια αναπαραγωγή είδησης, δηλαδή έχουμε ένα ατύχημα κάπου, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί λογοκλοπή βάσει του θεσμικού πλαισίου. Όταν όμως έχεις ένα απόλυτο copy-paste, βλέπεις, έχεις και παράφραση καμιά φορά ενός κειμένου, εκεί μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι ενέχει, ας πούμε, θέμα κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι καλές οι ερωτήσεις για τα κριτήρια. Οφείλω να σας πω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 3 μηνών όπου αναμένουμε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών επιχειρήσεων στην εγγραφή, εμείς θα εργαστούμε και μάλιστα και με όρους διαλόγου και με επαγγελματικές ενώσεις και με τις ενώσεις των εκδοτών διαδικτύου, ώστε να διαμορφώσουμε και ένα πλαίσιο λειτουργίας του Μητρώου. Είναι σαφές ότι τα κριτήρια είναι σημαντικά. Κρατάω εδώ τον αριθμό των εργαζομένων, τη συνάφεια, την επισκεψιμότητα. Θα μπορούσε να είναι και ένα κριτήριο, αν μιλάμε για μια νέα επιχείρηση, νεοφυής επιχείρηση, γιατί προφανώς θέλεις να ενισχύσεις και τους νέους δημιουργούς. Θα το δούμε στην πορεία αυτό, πάντως. Έχουμε χρόνο. Δύο ακόμη ερωτήσεις. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ να μην το ξανακάνετε αυτό. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις ακόμη, μία σε εσάς, μία στην κυρία Μάνη. Λευκοφρίδη Ναυσικά από Εφημερίδα Δημοπρασιών. Ήθελα καταρχήν να παραμείνω λίγο στο θέμα των στοιχείων που θα δώσει κάποιο μέσο. Θα υπάρξει έστω και μεσοπρόθεσμα ή αργότερα διασταύρωση των στοιχείων που θα δώσει η κάθε εταιρεία. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν θέλετε, απαντάει ο κύριος Παπάς, θα μπει σε αυτή τη διαφήμιση αγγελιώσιμο? Θα ήθελα να επανέλθω και να σας παρακαλέσω να μην βγάζετε από το μυαλό σας τη μερικότητα της ρύθμισης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα λύσουμε όλα τα προβλήματα του χώρου του διαδικτύου. Άρα το πώς θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα, τα ασφαλιστικά των εργαζομένων, αφορά ένα πλέγμα ρυθμίσεων. Έτσι, το αν υπάρχει. Να, πείτε μου. Συγχωρείτε, δεν εννοώ μόνο τον αριθμό των εργαζομένων. Είπατε και το αγγελιώσιμο, δεν είπατε. Απαντάτε τη δεύτερη ερώτηση. Ναι, ξεκίνησα για το δεύτερο. Δηλαδή, δεν θα λύσει θέματα ασφαλιστικού συστήματος η συγκρότηση ενός Μητρώου. Για φανταστείτε πόσο εύκολο θα ήταν να φτιάχναμε μια ιστοσελίδα και να λύναμε και τα προβλήματα της ανεργίας, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, τώρα, γιατί κάποιος συναδελφός σας. Νομίζω εκεί πίσω ανέφερε ότι βεβαίως με τόσο υψηλά ποσοστά ανεργίας παραβιάζουμε εκτεστήρες. Είναι προφανές ότι υπάρχει η δεξαμενή των εργαζομένων η οποία επιτρέπει φαινόμενα που κάμπτουν το εργατικό δίκαιο. Αυτό όμως δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί από μία ρύθμιση, επειδή εμείς συγκροτήσαμε μία ιστοσελίδα και βεβαίως θα γίνει και διασταύρωση των στοιχείων, πώς θα την κάνουμε. Γίνεται και ο έλεγχος του ΑΦΜΗ και περιοδικός έλεγχος, γιατί αλλάζουν τα στοιχεία κατά καιρούς. Υπάρχει υποχρέωση. Οφείλω να πω ότι η υπεύθυνη δήλωση έχει θέση νομικής ισχύως, έτσι. Δηλαδή, ας το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά αυτοί οι οποίοι θα έρθουν να καταθέσουν ψευδή στοιχεία και όσοι θέλουν να τρολάρουν το Μητρό, γιατί είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Βλέπετε, όλη η διαδικασία στα μίντια μας βοηθάει να αποκτήσουμε επιμέρους δεξιότητες που δεν τις είχαμε πριν. Βεβαίως και θα υπάρχει διασταύρωση στοιχείων. Κυρία Μάνη. Μάνη από το Eurotoday. Θα επιμείνω στο θέμα της καταγραφής της επισκεψιμότητας
δεδομένου ότι θα εμφανιστεί ως κριτήριο διεκδίκησης κρατικής τραπεζικής διαφήμισης. Το ρωτάω αυτό διότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές έως καταγγελίες για τα τρίκ που χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να εμφανίζεται μια πλασματική επισκεψιμότητα, unique επισκεπτών, που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ένα site, είτε καινούριο είτε παλιό, μπορεί να εμφανίσει ξαφνικά 1 εκατομμύριο unique επισκεπτών που να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και με βάση αυτό να διεκδικεί όχι μόνο διαφήμιση και οτιδήποτε άλλο. Οι εφημερίδες παρουσιάζουν την κυκλοφορία τους, οι σταθμοί την ακροαματικότητα αντιλαθέας, εν πάση περιπτώσει με κάποια έστω προβληματάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα αντικειμενικό σύστημα. Με τις ιστοσελίδες έχετε μελετήσει κάποιο μοντέλο? Αυτό ακριβώς η ερώτηση που μου κάνετε είναι αυτό ακριβώς το οποίο θέλουμε και εμείς. Να ανοίξει λίγο μια κουβέντα και για το που πάει η διαφήμιση και για το τι γίνεται, πώς μετράμε την επισκεψιμότητα. Και πέρα της διαφήμισης και τα τεχνικά εργαλεία που πρέπει να αξιοποιήσουμε κτλ. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θα είναι και ο διάλογος. Δηλαδή αυτό, εκεί θα μας οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία. Αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι ότι ο καθένας αυτή τη στιγμή επικαλείται unique users, οτιδήποτε, άλλος χρησιμοποιεί τα Alexa, άλλος λέει τα Google Analytics. Δεν έχει γίνει σαφές. Έτσι. Εμείς πάντως, θέλω να το πω αυτό, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε σε κανένα φορέα του δημοσίου το πού πηγαίνει τα λεφτά της διαφημιστικής του προβολής. Δεν κάνουμε έλεγχο, ασκούμε εποπτεία. Απλώς με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, πλέον έχουν μπει και τα στελέχη του δημοσίου και οφείλω να το πω γιατί πραγματικά έχουμε εκπλαγεί από το πόσο καλά τεκμηριωμένες είναι οι προτάσεις διαφημιστικής προβολής που μας έρχονται. Έχουν μπει τα στελέχη του δημοσίου ώστε να αντιλαμβάνονται επικοινωνία σοβαρά. Και αυτό αναδεικνύει και τον κλάδο της επικοινωνίας. Έτσι, που είναι πολύ σημαντικό. Μαζέψαμε περισσότερα χρήματα από αριθμό κατατεθειμένων φακέλων σε 3 μήνες όσα περίπου τα 3 προηγούμενα χρόνια. Αυτό νομίζω κάτι δείχνει. Και το δεύτερο επίσης που είναι πολύ σημαντικό, το υπενήχθηκα προηγουμένως, μάλλον δεν το υπενήχθηκα, το είπα πολύ καθαρά, ότι εδώ έχεις ένα νόμο παροχημένο που τον έχει ξεπεράσει τεχνολογία, που σου λέει ότι το 90% της κρατικής διαφήμισης πάει σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Άρα, το διαδίκτυο πρέπει να μείνει εκτός, με βάση αν εφαρμόσουμε αυστηρά τους νόμους. Απ' την άλλη, εμείς λέμε όχι, δεν πρέπει να μείνει εκτός. Να συζητήσουμε, να ανοίξουμε και ένα τέτοιο θέμα, βλέποντας και τη συμμετοχή βέβαια που θα υπάρχει και στο Μητρό, αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να είναι και ανεξέλεκτο όμως. Έτσι. Εγώ τώρα, για να κλείσω, θέλω να πω ότι το πρώτο φάρμακο είναι η δημοσιότητα. Δηλαδή, όταν γνωρίζει ο κάθε κρατικός φορέας ή τράπεζα ότι οι επιλογές αυτές θα είναι δημόσιες και θα πρέπει να περάσουν τη βάσανο της δημόσιας κριτικής, θα σκέφτεται και το πώς αυτό θα οργανώσει. Πριν σας χαιρετήσω, θέλω να μας πείτε καλορίζικο, διότι το ανεβάσαμε. Είναι online, έτσι. Και σας εύχομαι καλή εγγραφή. Νίκο, συγγνώμη. Νίκο. Τίποτα. Θα ανακοινωθεί το πρώτο site που θα εγγραφεί. Ένα λεπτό. Έχω κάνει εγώ ένα λάθος. Ναι. Έχω αδικήσει λίγο τους κυρίους. Μάλιστα. Για κάποιο λόγο έδωσα σε κυρίες πολλές. Θέλω να κλείσω με ένα κύριο, λοιπόν. Μεροληψία. Έκανα, ναι. Χαίρετε. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτσα από το κανάλι Ε. Είπατε ότι είναι μερικώς το Μητρό φτιαγμένο. Είπε ο κύριος ότι θα το δούμε κάποια στιγμή όταν θα ανοίξει η συζήτηση για τα views και τα συναφή. Θα κλείσουν οι σταθμοί, θα ανοίξουν κάποιοι άλλοι. Η χώρα βρίσκεται στην 91η θέση στην ελευθερία του τύπου. Το 2015 επιτιστήκαμε 4 θέσεις. Οι διεθνείς οργανισμοί δημοσιογραφίας μιλούν ότι οι τηλεοπτικές άδειες δίνονται με τριτοκοσμικές διαδικασίες. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για τα Μητρώα των site που κάποια στιγμή θα ανοίξουμε μια συζήτηση. Μήπως έχουμε αργήσει λίγο σε όλο αυτό? Το 2016 να μιλάμε ακόμα για ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα? Νομίζω ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ να μιλάμε για διαδικασίες αδειοδοτήσεων. Έτσι, υπάρχουν δηλαδή κανάλια στην Ελλάδα τα οποία αδιαφανώς μεταβιβάστηκαν. Αδιαφανώς γεννήθηκαν. Αδιαφανώς, στα οποία συμμετείχατε όμως. Αδιαφανώς περπάτησαν και αδιαφανώς. Και καλεστήκατε σε αυτά όμως. Και αδιαφανώς συνεχίζουν. Αλλά καλεστήκατε όμως από αυτούς τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι θέλει ο συνάδελφος.
από αυτό. Δεν θα βάλω το καπέλο του πολιτικού, θα πω όμως, θα βάλω το καπέλο ενός χρήστη και ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν και στην αγορά, όπως και όλοι μας, ενίκωση, πριν 1,5 χρόνο. Το ζητούμενο σε κάθε διαδικασία καταγραφής και Μητρώου είναι το να φτάσεις σε τι, ποιος είναι ο σκοπός, να φτάσεις ποιος είναι αυτός που εισπράττει τα χρήματα, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του μέσου. Και γι' αυτό χρειάζονται και τα Μητρώα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε πολύ, διότι η σύγχρονη χρηματοοικονομική δίνει πάρα πολλά παράθυρα, έτσι ώστε ένας να φαίνεται μέτοχος σε ένα κανάλι και κρυφός μέτοχος ή με παρένθετο πρόσωπο σε δεύτερο, τρίτο, ή τέταρτο, ή πέμπτο ή έκτο μέσο, το οποίο επηρεάζει την πολιτική ή την επιχειρηματική ζωή του τόπου. Εγώ θέλω να πιστέψω την προσοχή προς το Υπουργείο, επειδή κάνει όλη τη δουλειά αυτή. Όταν έρθει η ώρα της υπεύθυνης δήλωσης των μετόχων, επειδή έχω δει μετοχολόγια, την χάνει, είναι εταιρείες κυπριακές, offshore, onshore, εξωχώριες, υπεράκτιες, ελληνικές ημί, με ελληνικό αφημί. Οι μέτοχοι όμως είναι κρυμμένοι κάπου. Αυτό πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αν κάποια στιγμή ο ίδιος μέτοχος, ο οποίος επηρεάζει τα κοινά της ζωής στην Ελλάδα, είναι μέτοχος σε 2, 3 ή 5 κανάλια ηλεκτρονικά και δεν φαίνεται, πώς θα φτάσουμε στην άκρη σε αυτόν τον άνθρωπο, ώστε αυτό να μην παίρνει μεγάλο μερίδιο των χρημάτων και επηρεάζει. Διότι το να κρύβεται κάποιος είναι θεμητό, αν θέλετε, χρηματοοικονομικά και δεν είναι κάτι παράνομο. Αλλά όταν μιλάμε για κρατικό χρήμα, θα πρέπει να ξέρουμε πού μοιράζεται και ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης και ο δικαιούχος. Και στον φίλο από το ΕΕ να πω ότι όλα τα indexes πρέπει να προσέξει τον τίτλο όταν βγαίνουν, είναι από το perception. Είναι η αντίληψη που έχει αυτός που ρωτάτε. Δεν είναι αντικειμενικά ούτε της διαφθοράς, ούτε της χρήσης των αδειών. Όταν θα ανοίξετε σχολή δημοσιογραφίας, θα έρθω, να είστε σίγουρος. Να έρθετε, γιατί αυτά τα index τα φτιάχναμε εμείς 25 χρόνια. Δείτε τον τίτλο. Είναι, και εγώ 16. Είναι το, δηλαδή, η διαφθορά στην Ελλάδα λέει. Πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος αν υπάρχει διαφορά στην Ελλάδα. Στο Γερμανό επίσης το ίδιο, ο Γερμανός δεν αισθάνεται διαφορά, αλλά έχει 400 δισεκατομμύρια μαύρη οικονομία ο Γερμανός. Στο ίδιο ίντεξ λέει ότι δεν έχω διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας.